Καλημέρα. Αν θέλεις να μάθεις τι μετατρέπει ένα σύνολο ανθρώπων σε μια ομάδα δεμένη, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας. Και είμαι εδώ καθημερινά, ζωντανά 6 ώρα το πρωί, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται, προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα! Χαλαρά, χαλαρά! Ξεκινάμε την εβδομάδα δυναμικά, Δευτέρα σήμερα, η αγαπημένη μας μέρα. Είναι η αγαπημένη μας μέρα γιατί εκτός ότι έχουμε ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει η εβδομάδα και έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε ό,τι δεν μας άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, την ομαδικότητα. Τι είναι αυτό που μετατρέπει ένα σύνολο διαφορετικών ανθρώπων σε μια ομάδα δεμένη, δυνατή, σφιχτή και αποδοτική? Δεν είναι τίποτα άλλο από τις κοινωνικές σχέσεις. Οι προσωπικές επαφές, οι κοινωνικές σχέσεις που έχει μέσα σε ένα σύνολο, αυτές είναι που παίρνουν ένα σύνολο ανθρώπων και τους μετατρέπουν σε ομάδα. Αν το παρατηρήσετε σε οποιαδήποτε σεμινάρια, workshop που έχετε πάει, αν έχετε παρακολουθήσει, τουλάχιστον έτσι κάνουμε εμείς, θα ξεκινάμε πάντα με ένα παιχνίδι ice breaking που λέμε, ένα παιχνίδι για να σπάσει τον πάγο. Αυτό έχει ως σκοπό ανθρώπους που μέχρι τότε δεν είχαν ξαναβρεθεί μεταξύ τους, επειδή υπάρχει αυτό το σφίξιμο, αυτή η τροπή να το πούμε, του αγνώστου, τους βοηθάει να έρθουν κοντά. Είτε αυτά τα άτομα είναι από την ίδια εταιρεία είτε είναι από διαφορετική, πάντα αυτά τα παιχνίδια βοηθούν το σύνολο να έρθει πιο κοντά. Και αυτά τα παιχνίδια δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα. Συνήθως είναι παιχνίδια που έχουν να κάνουν με έναν διαγωνισμό, που δημιουργούνται κάποιες ομάδες, είναι διασκεδαστικά και γενικότερα σπάνε λίγο τον πάγο και τους βοηθούν τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά. Το ίδιο είχε γίνει και στην ταινία το καλοκαίρι του 92 που είχαμε πει τις προάλλες για την Εθνική Δανίας. Ο προπονητής, όταν καταλάβαινε κάποια στιγμή ότι η ομάδα δεν μπορούσε να μετατραπεί σε σύνολο, την ώρα που περνούσαν έξω από ένα γήπεδο mini golf, σταμάτησε, γύρισε πίσω, είπε στον οδηγό να σταματήσει. Καλημέρα, καλημέρα Θάνο μου, πού είσαι? Καλή εβδομάδα! Άιντε καλημέρα σε όλους! Πάμε όλους! Σταμάτησε, είπε στον οδηγό, σταμάτησε παρακαλώ το λεωφορείο και κατέβασε και γύρισε στην ομάδα και του είπε: σήμερα δεν έχει προπόνηση, πάμε να παίξουμε mini golf. Αυτομάτως, μέσα από όλη τη χαζομάρα έτσι τα πειράγματα που γινόταν στην ομάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, άλλαξε σιγά σιγά το κλίμα και φυσικά την ιστορία όλη την ξέρουμε που κατέληξε. Αυτή ήταν λοιπόν το μήνυμά μας για σήμερα. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο κλίμα, αν θέλετε να ενδυναμώσετε την συνοχή της ομάδας σας, βρείτε τρόπους να κάνετε πράγματα και εκτός δουλειάς. Να μην μιλάτε μόνο για τη δουλειά, να μιλάτε για προσωπικά πράγματα. Ενδιαφερθείτε ο ένας για τον άλλον πέρα από το κομμάτι της δουλειάς. Βγείτε έξω, πάτε σε μια ταβέρνα, φάτε ένα φαγητό, πάτε να πιείτε ένα ποτό, να κάνετε μια εκδρομούλα, κάτι που να σας φέρει κοντά τέλος πάντων. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάντε ένα like στη σελίδα μας Coach The Day, βοηθάει να μεγαλώσει η παρέα και να δουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι αυτά τα πρωινά ενθαρρυντικά βίντεο. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram Coach The Day όπως και στο YouTube. Μπορείτε επίσης να κάνετε και το extra μίλι, να στείλετε το βίντεο αυτό είτε με ένα προσωπικό μήνυμα είτε να το κάνετε μια κοινοποίηση. Ό,τι και να κάνετε, εμείς σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια. star38fm.gr για όσους θέλουν να συνεχίσουν μέχρι και τις 8. Για τους υπολείπους, αύριο 6 ώρα το πρωί εδώ. Πάμε γερά να ξεκινήσει η εβδομάδα. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρο! Καλημέρα κόσμε! Φιλιά πολλά! Γεια σας!